το παγκόσμιο ενδιαφέρον εξακολουθεί να προκαλεί ο τύμβος Καστά και τα μυστικά που κρύβει. Εδώ και αρκετές ημέρες στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών βρίσκονται Ιταλοί δημοσιογράφοι από τον τηλεοπτικό σταθμό RAI, προκειμένου να προχωρήσουν στην προβολή ενός ντοκιμαντέρ, παρουσιάζοντας όσα έχει φέρει μέχρι στιγμής η αρχαιολογική σκαπάνη τόσο στην Αμφίπολη, δηλαδή στο λόφο Καστά, όσο και τα υπόλοιπα μυστικά που κρύβει η Μακεδονική γη. Η έγκλη του μνημείου της Αμφίπολης δεν αφήνει ασυγκίνητους ούτε τους ανθρώπους εκτός Ελλάδας. Για το λόγο αυτό, εδώ και αρκετές ημέρες στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών βρίσκονται Ιταλοί δημοσιογράφοι από τον γνωστό τηλεοπτικό σταθμό RAI, προκειμένου να προχωρήσουν στην προβολή ενός ντοκιμαντέρ, παρουσιάζοντας τα όσα έχει φέρει στο φως μέχρι στιγμής η αρχαιολογική σκαπάνη τόσο στην Αμφίπολη, δηλαδή στο λόφο Καστά, όσο και τα υπόλοιπα μυστικά που κρύβει η Μακεδονική γη. Ξεκίνησε αυτό το ντοκιμαντέρ από μια ιδέα της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας και στηρίζει βασικά το, ο στόχος είναι να δείξει, ο τίτλος μάλλον είναι Art and Money που σημαίνει φινάντσα και τέχνη. Το ιστορική αναδρομή ξεκινάει από το θέλουν να δείξουν το Πάγκαιο, την πρώτη δηλαδή νομισματική τράπεζα της εποχής πριν από τον Αλέξανδρο. Ένα κομμάτι θα μιλάει για την ζωή του Αλέξανδρου, του μεγάλου Αλεξάνδρου, μέχρι που να φτάσουμε σήμερα στη σημερινή μας εποχή. Μιλήσαμε με ανθρώπους που ειδικεύονται και πάνω στις τελευταίες ανακαλύψεις της Αμφίπολης. Τον Ιούνιο θα έχουμε αυτή τη μονογραφία από το περιοδικό Αρχαίου Επιστημονικού Καθαρά Αντικειμένου Αρχαιολογίας, το οποίο θα μιλάει για τον Μέγα Αλέξανδρο και ένα μεγάλο του κομμάτι θα είναι αφιερωμένο εδώ, στο κομμάτι της Αμφίπολης με τις Αίρες. Συγκεκριμένα, δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού σταθμού επισκέφθηκαν το όρος Παγκαίο αλλά και το λόφο Καστά, προκειμένου να ξεκινήσουν τα πρώτα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ. Μάλιστα, όπως δήλωσαν στην τηλεόραση του, οι επιλογές έμειναν έκπληκτοι από την ιστορία του τόπου μας. Πιστεύω ότι έχει γίνει ένας πολύ δυνατός συνδυασμός, έτσι. Και το ντοκιμαντέρ αυτό πραγματικά μιλάει για το χτες, αλλά με μεγάλη έμφαση για την ιστορία του παρελθόντος, αλλά ότι έχει απήχηση και στο σήμερα. Αυτό είναι το μυστικό, θα έλεγα, αυτή τη περιοχή. Οι ίδιοι στέλνουν μηνύματα αισιοδοξίας για τα όσα έχουν ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής στην αρχαία Αμφίπολη αλλά και στη Μεσολακιά, λέγοντας πως οι τοπικοί παράγοντες θα πρέπει να στηρίξουν το όλο εγχείρημα. Πιστεύω ότι αυτό είναι μόνο μία αρχή. Εμείς μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι βασικά από τη συνεργασία. Μια ομάδα κατοίκων δημοτικής αρχής, θα έλεγα, και ιδιωτών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γενικότερα και η κεντρική περιφέρεια αγκάλιασε αυτή την ενέργεια και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Πολύ θετικά.